Όχι, εκεί υπάρχει μια μεγάλη κατάπτωση. Σήμερα οι δημοσιογράφοι είναι δικαστές, άρα ακυρώνουν τους δικαστές, είναι δάσκαλοι, είναι διδάσκαλοι, προβάλλουν ό,τι θέλουν, χειραγωγούν το κοινό, είτε για εκλογές, είτε για προϊόντα, είτε για οτιδήποτε του ζητηθεί με μια ατζέντα, όπως ακριβώς έρχεται. Ήδη αυτή τη στιγμή οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να είναι η λειτουργία, άμα το θέλετε, σε όλη τη διαδικασία να βγάζουν αλήθειες αποδεδειγμένες και μόνο. Με τεράστια ευθύνη που έχουν για έναν ολόκληρο λαό, για μια χώρα. Αυτό δεν συμβαίνει. Στην Ελλήνο συνέλευση αυτό θα πάρει μια πραγματική δομή. Δεν θα βγαίνει κανένα ψεύδος, καμία σκηνή, καμία διαδικασία. Μόνο αυτό που είναι και ο κόσμος θα κρίνει. Ποια είναι η θέση της Ελλήνο συνέλευση για την παιδεία και αν απαιτείται επαναπροσδιορισμού? Η παιδεία είναι μία, όπως έχω πει. Η παιδεία είναι μία. Παιδεία είναι ο άνθρωπος που γεννιέται στον πλανήτη μας να βρει το στόχο και το σκοπό, να βρει το στόχο και το σκοπό της εσάρκωσής του. Για ποιο λόγο γεννήθηκε, τι ήρθε να κάνει. Αδύνατο να μην έχουμε στόχο και σκοπό και να μην εντασσόμαστε σε ένα τεράστιο σχέδιο της συλλογικότητας του όλου. Όλα και τα πάντα είναι ένα, όπως το περιγράφω και το γράφω και στα Ελλάνια κείμενά μου. Άρα καταλαβαίνετε ότι η παιδεία θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί από την αρχή. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη πρέπει η παιδεία να μείνει και οι διδάσκαλοι να δουν το ταλέντο του παιδιού, τι πρέπει να είναι και ποιο σκοπό έχει εδώ στην εσάρκωσή του. Αντιθέτως, μαθαίνουν ψεύτικα πράγματα, το βάνει πιο πολύ στη λύθη. Σήμερα σε όλες τις χώρες μαθαίνουν αυτά που θέλουν, είτε δογματικά. Χαράζεται λοιπόν μια οντότητα τέτοια, χαράζεται με δόγματα, με κόμματα, με εμφυτεύματα, με αποτέλεσμα δεν μπορεί ποτέ να λειτουργήσει. Αυτό δεν είναι παιδεία. Αυτό είναι κατάπτωση του ανθρώπινου γένους. Στην αλήθεια, είναι αυτό που σας είπα. Θα πρέπει η παιδεία να είναι τόσο συγκεκριμένη, με διδάσκαλους όπου θα ανιχνεύουν το ταλέντο, αλλά και το στόχο, το σκοπό του ίδιου του παιδιού. Αν αυτό συμβεί, θα έχουμε ανθρώπους, θα έχουμε κοινωνίες, θα έχουμε πολιτείες, θα έχουμε πολίτες, θα βγάλουμε πολιτικούς και θα παράξουμε πολιτισμό και πολιτισμικότητα. Κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει. Άρα πρέπει να πάμε σε βαθιά τομή και βάση.